Τίτλος της έκθεσης είναι «Άλογα και αναβάτες». Στην ουσία το θέμα μας είναι το άλογο. Το άλογο γενικά ήταν μέσα στο μυαλό μου από πολύ παλιά. Πολύ μικρός είχα την τάση να σχεδιάζω πάντοτε άλογα. Την εποχή τη δική μου τα άλογα ήταν σε πλήρη δράση. Ήταν δηλαδή σύντροφος του ανθρώπου και συνεργάτης του ανθρώπου. Όλα μου τα βιβλία και όλα μου τα τετράδια στα πλαϊνά ήταν ζωγραφιές από άλογα. Κεφάλια αλόγων, άλογα που τρέχανε και άλογα που περπατούσαν. Όλο αυτό δεν ξέρω από πού μου ήρθε, ίσως ήρθε από το ότι είχα μια πραγματική επαφή με το άλογο. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι μου άρεσε σαν σχήμα, σαν σχέδιο, σαν φόρμα. Και ειδικά όταν ήταν σε κίνηση. Το άλογο όταν είναι σε κίνηση είναι πραγματικά καταπληκτικό. Όταν δεν είναι σε κίνηση, είναι ένα ζώο ωραίο, αλλά μοιάζει και με κατσίκα. Και η κατσίκα περίπου την ίδια κίνηση έχει. Λοιπόν, το άλογο και η κίνηση του αλόγου ήταν πάντοτε στο μυαλό μου και πάντοτε ήθελα κάτι να φτιάξω για το άλογο. Θα το πω και έτσι, θεωρώ ότι είναι και μία τιμή στο άλογο, γιατί το έχουμε αγνοήσει τώρα τελείως. Με τα άλογα που έχουμε στα αυτοκίνητά μας, έχουμε αγνοήσει το πραγματικό άλογο. Λοιπόν, με διάφορες αφορμές είχα ασχοληθεί με το άλογο και ειδικά στο τέλος και σε κάποια φάση με ενδιέφερε μόνο το κεφάλι του αλόγου. Ήταν τόσο εκφραστικό, τόσο γλυπτικό που πολλές φορές περιοριζόμουν μόνο στο κεφάλι του. Γιατί και να κάνεις ένα ολόκληρο άλογο είναι αρκετά δύσκολο. Το κεφάλι και ο κορμός του. Αφού είχα δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο σκοπό, στο τέλος έκανα μία δουλειά, ένα σύνολο δουλειάς που είναι γλυπτά, δηλαδή ολόγλυφα περίοπτα, είναι ανάγλυφα επίτυχα με υλικό, δηλαδή με μέταλλα και ξύλο και τα λοιπά, σχέδια και όλα αυτά τα πράγματα. Και μαζεύτηκε ένα σύνολο έργων και αυτό το σύνολο έργων αποφάσισα κάποια στιγμή να το δείξω και στον κόσμο ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον να δει ένα τέτοιο έργο. Φροντίζοντας πάντοτε η φόρμα και το έργο τέχνης, η γλυπτική, να ξεπερνάει το θέμα, να ξεχνάει το θέμα, και ήταν η πρώτη φάση. Συγχρόνως μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ιδέες να τις χρησιμοποιήσω με σύγχρονο τρόπο, δηλαδή να χρησιμοποιήσω τη σύγχρονη τεχνολογία και τα σύγχρονα υλικά, plexiglass, φύλλα αλουμινίου κτλ. Για να κάνω μία σειρά από έργα τα οποία περάσανε σε ένα άλλο επίπεδο, είναι ας πούμε πιο δυναμικά, πιο αφηρημένα και εμπεριέχουν πιο πολύ σκέψη και αποτέλεσμα τέχνης, γλυπτικής, παρά θέμα. Είναι δηλαδή πέρα από το θέμα.